Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Happy Hour. Καλή μας ξέφρενη εβδομάδα, αφού μπαίνουμε στην εβδομάδα των αποκριών, χωρίς τον καιρό για σύμμαχο βέβαια, αφού περάσαμε ακόμα ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, όπου αν και ο Μάρτης έχει ήδη μπει για τα καλά, μόνο άνοιξη δεν βλέπουμε. Στην Πάφο όμως βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό mood, αφού η αγωνία όλου του πληθυσμού για την υπερχείληση του δεύτερου μεγαλύτερου φράγματος της Κύπρου έχει φτάσει στο κόκκινο, σαν το χρώμα αυτού που φοράω από πάνω. Δεν ήταν λίγοι οι Πάφοι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το Σαββατοκύριακο εξέδραμαν στο φράγμα του ασπρόκρεμου, αδειμονώντας για την πρώτη σταγόνα υπερχείλησης. Το βίντεο που βλέπουμε, by the way, είναι από το 2012. Μην παραπλανηθείτε τώρα και μου αρχίζετε να μου τρέχετε στον ασπρόκρεμο. Ακόμα δεν υπερχείλησε. Περιμένετε. Φήμες λένε ότι κάποιοι ακούστηκαν να τραγουδάνε κρατώντας χέρια το «Καρτερούμεν μέρα νύχτα να γεμώσει τούτο φράγμα. Στου τον τόπο που ξεραμένο τζεν θωρεί ποτέ νερά. Να γεμώσει καρτερούμεν με νερό τούτο το φράγμα που αναφέρει στον καθένα τζεν δροσιά τζεν ποσπασιάν». Τόση είναι η αγωνία και η λαχτάρα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, για την υπερχείληση που ανάγκασαν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να εκδώσει ανακοίνωση για τροχαίες διευθετήσεις. Όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους πλανώδεις πολιτές, που όπως βλέπετε εδώ και μέρες, μόνο χώρο της βροχής δεν χόρεψαν για να υπερχειλήσει επιτέλους το φράγμα. Πάντως, αυτή την εβδομάδα εικάζεται ότι η αγωνία θα λάβει τέλος. Ένα αναμολή λοιπόν. Και αν νομίζετε ότι στην Κύπρο βρέχει, πού να δείτε στη Μάλτα τι γίνεται. Την Παρασκευή με τις βροχές και τις καταιγίδες να μην έχουν προηγούμενο, συνοδευόμενες με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έφταναν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι κάτοικοι της Μάλτας δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν άρχισε να βρέχει ψάρια. Καλά ακούσατε. Ενώ οι εικόνες έμοιαζαν με εικόνες αποκάλυψης, οι βροχές έκρυβαν μια ευχάριστη έκπληξη για τους κατοίκους μια μικρής πόλης εκεί, στον κόλπο του Αγίου Παύλου, στη Βόρεια Μάλτα. Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις καταιγίδες, πήραν και σήκωσαν κυριολεκτικά ακόμα και τα ψάρια μέσα από τη θάλασσα, γεμίζοντας τους δρόμους με σπαρταριστό κυριολεκτικά ψάρι. Κάτι που φυσικά ήταν ευπρόσδεκτο από τους κατοίκους, αφού αν και η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει για ακραία και απειλητικά φαινόμενα, συμβουλεύοντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, αυτοί δεν είπαν όχι στην πιο εύκολη ψαριά της ζωής τους. Εμείς ευχόμαστε καλή όρεξη στους τυχερούς που θα απολαύσουν τα ουρανοκατέβατα ψάρια. Κάνουμε συνέχεια με μία είδηση που μας έρχεται που εδώ κοντά από την γειτονιά μας, συγκεκριμένα τη νέα βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου που εγγενιάσαμε πριν από λίγο καιρό. Σας δείξαμε και ρεπορτάζ. Όπως πληροφορηθήκαμε λοιπόν, κάποιοι φοιτητές δεν ήταν ευχαριστημένοι με την τελετή εγγενείων που έγινε και έτσι αποφάσισαν να εγγενιάσουν τη βιβλιοθήκη με το δικό τους τρόπο. Πώς? Μα φυσικά κάνοντας σεξ σε ένα από τα κουβούκλια απομόνωσης. Ξέρετε, εκείνα τα μικρά δωματιάκια που κλείνεσαι μέσα για να έχεις την ησυχία σου να διαβάσεις, χωρίς να χαλά ο ηρμός των σκέψεών σου. Το θερμόαιμο ζευγάρι, ενώ απολάμβανε τον φοιτητικό του έρωτα, οι βιβλιοθηκάροι τους πήραν πρέφα και τους έπιασαν στα πράσα. Και δεν φτάνει που τους έπιασαν στα πράσα, από ό,τι μάθαμε έξαλλοι, λέει, απαιτούσαν τη διαγραφή τους από το πανεπιστήμιο. Μα τι ξένα έρωτη. Τι σας έφταξαν τα καημένα τα μωρά, καλέ. Πόση ώρα να διαβάζουν, πόση ώρα να κρατούν σημειώσεις. Ευαρέθηκαν. Είπαν να ξεδώσουν. Τόσο κακό είναι πια. Έλεος. Αφήστε τα μωρά να ξεδώσουν, να ζήσουν τον έρωτά τους. Μπήκε και η άνοιξη. Είναι και σε ηλικία που οι ορμές και οι ορμόνες είναι στο αποκορύφωμά τους. Ενόχλησαν κανένα, αφού ήταν σε κουβούκλιο απομόνωσης. Το λέει και η λέξη. Απομόνωση. Εσείς, τι δουλειά είχατε να τους ενοχλείτε στο κουβούκλιο απομόνωσης? Συσταρίστε κανένα βιβλίο και μην ενοχλείτε την ωραία σας, παρακαλώ. Τόσο δύσκολο είναι. Ευτυχώς, βέβαια, στους δύο φοιτητές δόθηκε δεύτερη ευκαιρία και έτσι συνεχίζουν κανονικά τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πάντως, παιδιά, αν μας παρακολουθείτε, μην το είστε. Ζήστε τον έρωτά σας, απλά να είστε πιο προσεκτικοί. Κλειδώνετε και τις πόρτες, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν παντού και εννοείται πάντα, πάντα με τις κατάλληλες προφυλάξεις. Σημαντικό είναι επίσης να σέβεστε την ησυχία του χώρου. Γι' αυτό ό,τι κάνετε, να το κάνετε όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Βέβαια, δεν θα λέγαμε τα ίδια αν έπιαναν στα πράσα τους βιβλιοθηκάριους αντί τους φοιτητές. Για να μην στέλνουμε και λαθασμένα μηνύματα, δηλαδή, έτσι. Όσο και να πείτε, εν διαφορετικό να τσακώσεις δύο πολιτές σε ένα δοκιμαστήριο παρά δύο πελάτες. Δύο δικαστές στο εδόλιο παρά δύο εναγόμενους. Δύο επιβάτες στην τουαλέτα του αεροπλάνου παρά αεροσυνοδούς και πιλότους. Βουλευτές στη Βουλή παρά απλά απλούς παρευρισκόμενους. Δύο υπαλλήλους, ας πούμε, στην ΑΕΚ, στη ΣΥΤΑ, στην Εντατοπρομήθεια, παρά πολίτες που περιμένουν στη γραμμή για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Άλλο δύο παρουσιαστές του ΡΙΚ backstage και άλλο δύο καλεσμένοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Άλλο το καθήκον και άλλο η ψυχαγωγία. Do not mix business with pleasure, που λένε και οι Αγγλέζοι. Αυτή βέβαια δεν είναι και τόσο θερμόαιμη όσο εμείς, το αντίθετο μάλλον, με εκείνη τη λέξη, σύνθετη λέξη Κωνσταντίνε, που αρχίζει από κρύο. Αλλά άστο, κρύο, ένα δίκιο το έχουν. Εμείς ως εκπομπή που σέβεται τους τηλεθεατές της,
οφείλουμε να προτείνουμε ακόμα έναν τόπο εκτόνωσης που ίσως να μην έχετε σκεφτεί και που είναι πολύ κοντά στο κουβούκλιο από μόνο στις βιβλιοθήκες και αρκετά ασφαλισμένο από τα διάκριτα βλέμματα. Αν θέλετε όντως να είστε και πριβέ και στον κόσμο, τότε μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε το καπό του αυτοκινήτου σας. Εκεί θα έχετε πλήρη απομόνωση και δεν υπάρχει και περίπτωση να σας ενοχλήσει κανείς. Φτάνει μόνο να ανοίγει με τηλεχειριστήριο, γιατί μετά θα θέλετε κλειδαρά για να απελευθερωθείτε. Αν στην περίπτωση που το αυτοκίνητό σας είναι διπλοκάμινο, απλά βάλτε ένα αντίσκηνο μέσα στην κάσα του διπλοκάμινου και κάντε τα δικά σας. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι οι εν λόγω φοιτητές είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και εννοείται ότι δεν υποστηρίζουμε τα δωματιάκια μελέτη στη βιβλιοθήκη να αποτελούν φωλίτσες ειδονής και έρωτα. Εντάξει, είναι κατανοητό τα παιδιά να έχουν ορμές, αλλά ας τις κρατήσουν για εκτός των πανεπιστημιακών χώρων. Κλείνοντας το μονόλογο σήμερα, θέλω να απευθύνω μία έκκληση σε όλους τους πολιτικάντες, αλλά και πολιτευτές, που κυριολεκτικά μέχρι εχθές, αν τους ρωτούσες, θα δήλωναν άγνοια για την ύπαρξη του Μίλαν Τραϊκοβιτς, και θα ήθελα λοιπόν να τους απευθύνω έκκληση να σταματήσουν να οικειοποιούνται την νίκη του παιδιού. Ξέρω ότι είναι συνήθις πρακτική, αλλά δεν πάβει να είναι τόσο μα τόσο εκνευριστική. Μπράβο, Μίλαν, που τους έκανες υπερήφανους τους πολιτικούς μας και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας με το χρυσό σου. Έχεις σχεδόν ένα μήνα που τρέχεις σε αγώνες, αλλά τουλάχιστον τώρα με το χρυσό σου έμαθαν και ποιος είσαι και όταν σε δουν μπορεί να σου πούν και ένα γεια από κοντά και οπωσδήποτε θα σπεύσουν να φωτογραφηθούν μαζί σου, όσοι ήθιστε. Γιατί, Μίλαν μου, αυτή είναι η ανταμοιβή των αθλητών όταν παίρνουν χρυσό μετάλλιο. Να τους κάνουν την τιμή οι πολιτικοί να φωτογραφίζονται δίπλα τους. Αν μη τι άλλο, απεκατέστησε στην υπόσταση της λέξης «μπράβο» που μέχρι πρότινος είχε τόσο βάναυσα διασυρθεί. Έφυγαν οι αθλητές, όλοι πολύ καλά. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς στον πρώτο διάδρομο. Η προσοχή μας είναι σταμένη εκεί. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς! 7.63! Πω, να δούμε αν είναι επιβεβαίωση, είναι αν είναι το χρυσό. Δεν ξέρουμε αν είναι το χρυσό. Πάντως έχουμε το μετάλλιο, είναι δεδομένο. Είναι το πρώτο χρυσό για την πατρίδα μας στην ιστορία χρυσό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μετά τα δύο αργυρά. Κοιτάξτε εδώ, μπράβο Μίλαν, μπράβο Σφαξίτζη, είσαι ο καλύτερος, το απέδειξες με μεγάλη ψυχή σε αυτό το τελικό. Σε δηλώσεις του σήμερα στο Super Sport FM, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς είπε ότι δούλεψε γι' αυτό πολύ σκληρά. Δούλεψε πολύ σκληρά. Και φέτος έβαλε στόχο και το πίστεψε πολύ. Δουλεύουμε σκληρά, λείπουμε μεγάλο διάστημα από το σπίτι μας και η προσπάθεια δικαιώνεται με τέτοιες επιτυχίες, είπε ο Μίλαν. Και λέω εγώ, γιατί ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο λόγια και απαιτεί θυσίες και ατελείωτες ώρες προπονήσεων. Μπράβο λοιπόν, Μίλαν, και πάντα σιδερένιος και ενίοτε χρυσός. Και έτσι ξεκινάμε σήμερα το Happy Hour.